κατήχησης Ιώτα Ήτα, σελής 549, για τους φωτιζόμενους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως σε μία Αγία Καθολική Εκκλησία και στην Ανάσταση του Σώματος και στην αιώνια ζωή. Η ανάγνωση είναι από το προφήτη Ιεζεκεήλ στο χωρίο που λέει «Και φανερώθηκε σε μένα το χέρι του Κυρίου και με πήρε με το πνεύμα του Κυρίου και με έβαλε στη μέση της παιδιάδος και αυτή ήταν γεμάτη με ανθρώπινα οστά», η Εζεκέλ 37.1, «και όσα σχετικά ακολουθούν. Α. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους. Οι εργάτες όμως που κοπιάζουν χωρίς αμοιβή, πριν ακόμα αποκάμουν σωματικά, λυγίζουν ψυχικά. Ο στρατιώτης που ελπίζει ότι θα απολαύσει τιμές και επένους είναι έτοιμος να ρηχτεί στις μάχες. Κανένας όμως στρατευμένος κάτω από ένα βασιλιά, ο οποίος δεν είναι σίγουρος για την νίκη και δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος του πολέμου, δεν είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, αν αυτός ο βασιλιάς δεν επιβραβεύει με πλούσιες αμοιβές τους αγώνες του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, φροντίζει να το διατηρεί καθάριο, αμόλυντο και σαν στολή της ψυχής του δεν το μολύνει με πορνείες. Εκείνος όμως που δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίδεται στις πορνείες και το φθείρει με διάφορες καταχρήσεις, λες και ανήκει σε κάποιον άλλον. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο παράγγελμα και τρισμέγιστη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Μάλιστα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ασύγκριτο αναγκαίο και μολονότι ότι πολλοί έχουν αντιρρήσεις πάνω σε αυτό, η αλήθεια το επιβεβαιώνει. Αντιλέγουν σε αυτό οι ειδωλολάτρες Έλληνες. Δεν το πιστεύουν οι Σαμαρίτες. Το περιγελούν οι αιρετικοί. Πολλών ειδών αντιρρήσεις ακούγονται, αλλά μία και μοναδική είναι η αλήθεια. Σαμαρίτες λοιπόν και Έλληνες ειδωλολάτρες μας παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα σαν αυτά. Το νεκρό άνθρωπο τον ρίχνουν στο χώμα και εκεί σαπίζει και τον τρώνε τα σκουλίκια που αυτά μετά ψοφούν. Σε τέτοια σαπίλα και διάλυση καταλήγει το σώμα. Πώς λοιπόν θα αναστηθεί? Ψάρια καταβρόχθησαν όσους ναυάγησαν στις θάλασσες. Και αυτά τα ψάρια μετά τα έφαγαν άλλα μεγαλύτερα. Όσοι πάλι πάλεψαν με τα θηρία τους έφαγαν αρκούδες και λιοντάρια μέχρι και το μικρότερο κοκαλάκι τους. Γήπες και κοράκια έφαγαν τις σάρκες των άταφων νεκρών και μετά αυτά πέταξαν σε διάφορες κατευθύνσεις και ταξίδευσαν σε όλο τον κόσμο. Πού λοιπόν θα βρεθούν αυτά τα κομματάκια και πώς θα συγκρατηθεί πάλι το σώμα? Ενδέχεται από τα όρνια που έφαγαν αυτά τα σώματα άλλο να ψοφεί στην Ινδία, άλλο στην Περσία και άλλο στη Γοτθία. Άλλα μπορεί να τα κάψει η φωτιά και ο άνεμος και η βροχή να σκορπίσει ακόμα και τη στάχτη του σώματός τους. Από πού και πώς θα συναρμολογηθούν τα στοιχεία που θα ανασυγκροτηθούν αυτά τα σώματα που έφαγαν εκείνα τα όρνια? Γάμα. Για σένα που σαν άνθρωπος είσαι τόσο μικρός και αδύναμος, απέχει πολύ η χώρα των Γόθων από τις Ινδίες και η Ισπανία από την Περσία. Για το Θεό όμως που κρατάει στη χούφτα του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά. Δεν πρέπει λοιπόν να αποδίδεις το Θεό αδυναμίες όμοις με τις δικές σου. Δώσε καλύτερα την προσοχή σου στη δύναμη εκείνη. Έπειτα ο ήλιος που είναι ένα ελάχιστο έργο του Θεού με τις ακτίνες του θερμαίνει ολόκληρο τον κόσμο. Και ακόμα ο αέρας που και αυτόν τον έφτιαξε ο Θεός περιβάλλει ό,τι βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός ο δημιουργός του και του ήλιου και του αέρα άραγε στέκει μακριά από τον κόσμο. Φαντάσου πως έχουν αναμειχθεί διάφοροι σπόροι, διότι αφού φαίνεσαι ασθενικός στην πίστη, αναγκώζομαι να σου φέρω παραδείγματα που αναφέρονται σε μικροπράγματα. Και ότι αυτοί οι διάφοροι σπόροι περιέχονται μέσα στη μία παλάμη σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο ή πολύ εύκολο να εντοπίσεις και να ξεχωρίσεις κάθε σπόρο από αυτούς που βρίσκονται στη χούφτα σου σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του και το είδος του, ώστε να τους βάλεις μαζί όμοιους με ομοίους, να τους ταξινομήσεις κατά γένος και είδος. Έπειτα εσύ μπορείς να διακρίνεις ό,τι βρίσκεται μέσα στη χούφτα σου. Ο Θεός δεν μπορεί να διακρίνει και να αποκαταστήσει όσα βρίσκονται στη δική του παλάμη. Τι νομίζεις, δεν μπορεί? Βάλε καλά στο νου σου αυτό που σου λέω. Εάν βέβαια η δυσκολία σου να το πιστέψεις δεν προέρχεται από λογική αδυναμία, αλλά από κακή γνώμη για τον Θεό και από ανευλαβή προδιάθεση εναντίον του.
Δέλτα. Κάνε μου τη χάρη να προσέξεις το θέμα της δικαιοσύνης και μάλιστα σκέψου καλά τι συμβαίνει σε σένα, τον ίδιο σχετικά με αυτό το σύστημα. Ας υποθέσουμε ότι έχεις υπηρέτες. Και άλλοι από αυτούς είναι καλοί, άλλοι όμως είναι κακοί. Είναι επόμενο να τιμάς τους καλούς και να τιμωρείς τους κακούς. Και στην περίπτωση που είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παράνομους. Εσύ λοιπόν που είσαι άνθρωπος θνητός, κρατάς τη δικαιοσύνη και ο Θεός που είναι αιώνιος και μόνος βασιλιάς ολοκλήρου του κόσμου, δεν θα κρίνει δίκαια και δεν θα ανταποδώσει κατά τα έργα του καθενός με δικαιοσύνη. Αν αυτό όμως το αρνηθείς, θα πέσεις σε ασέβεια. Γι' αυτό πρόσεξε πολύ αυτά που σου λέω. Πολλοί φωνιάδες πέθαναν από φυσικό θάνατο στο κρεβάτι τους, χωρίς να τιμωρηθούν για τα εγκλήματά τους. Πού λοιπόν βρίσκεται εδώ η δικαιοσύνη του Θεού? Πολλές φορές μάλιστα κάποιος που φώναψε 50 ανθρώπους αποκεφαλίζεται μια φορά. Πού λοιπόν θα λάβει την τιμωρία για τους άλλους 49 φόνους? Αν λοιπόν πεις δεν υπάρχει στην άλλη ζωή κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς για άδικο τον Θεό. Μη σου κάνει όμως εντύπωση ότι η κρίση αφήνεται για την άλλη ζωή. Καθένας που αγωνίζεται μετά το τέλος των αγώνων ή στεφανώνεται ή καταντροπιάζεται. Σε καμία περίπτωση ο αγωνοθέτης δεν στεφανώνει τους αγωνιστές, ενώ όσο ακόμα διαρκούν οι αγώνες. Αλλά περιμένει να τερματίσουν τον αγώνα όλοι οι αγωνιστές και μετά τους ξεχωρίζει και δίνει στους νικητές τα βραβεία και τους στεφάνους. Έτσι και ο Θεός. Ενώ ακόμα διαρκεί ο αγώνας αυτής εδώ της ζωής, βοηθάει λίγο τους δίκαιους, αλλά ότι τους αξίζει σαν μισθός και βραβείο για τους αγώνες τους, τους αποδίδει μετά στη μέλουσα ζωή τέλειο και ολοκληρωμένο. Έψιλον. Αν λοιπόν σύμφωνα με αυτά που εσύ λες δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις αυτούς που ανοίγουν και κλέβουν τους τάφους? Αν το σώμα χάθηκε μια για πάντα και δεν υπάρχει ελπίδα ανάστασης, γιατί τιμωρείται ο κλόφτης των τάφων? Βλέπεις λοιπόν ότι παρόλο που με τα χείλη αρνείσαι την ανάσταση, η καρδιά σου όμως πιστεύει ακράδαντα σε αυτήν. Σίγμα, θα μπορούσαμε εξάλλου να σκεφτούμε και κάπως έτσι. Όταν ένα δέντρο κόβεται, ακόμα και σύγκρωμα, βγάζει νέους βλαστούς, φύλλα και άνθη. Και ο άνθρωπος του οποίου η ζωή ανακόπτεται με το θάνατο δεν μπορεί να ξαναζήσει. Και ακόμα τα σπαρτά όταν θερμαίνονται μένουν στα αλώνια. Και ο άνθρωπος που θερίστηκε από αυτή τη ζωή δεν θα μείνει στο αλώνι. Οι αμπελόβεργες των άλλων ακόμα δέντρων τα κλαδιά, όταν κοπούν εντελώς από τον κορμό του δέντρου και μεταφυτευτούν, παίρνουν ζωή, μεγαλώνουν και κάνουν καρπούς. Και ο άνθρωπος για τον οποίο όλα αυτά δημιουργήθηκαν, αν θα φτύσει στη γη, δεν θα αναστηθεί. Από πλευράς κάπου, κόπου και δουλείας, τι είναι δυσχερέστερο? Να φτιάξει κανείς ένα αδριάντα εξ αρχής ή να ξαναρχίσει και να αναπλάσει στο ίδιο σχήμα κάποιον που έπεσε? Ο Θεός που μας δημιούργησε από το μηδέν δεν μπορεί άραγε να αναπλάσει αυτούς που κάποτε υπήρξαν στη ζωή και έπεσαν στη φθορά του θανάτου? Επειδή όμως είσαι ειδωλολάτρης, δεν πιστεύεις ότι είναι γραμμένο για την Ανάσταση. Κοίταξε τα πράγματα και μελετώντας τη φύση τους, εννόησε τα λόγια μου από όσα μέχρι σήμερα παρατηρείς. Σπέρνετε για παράδειγμα σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπορικό. Και μετά τη σπορά σαπίζει σαν να πεθαίνει και δεν μπορεί πλέον να χρησιμεύσει ως τροφή. Εκείνος όμως ο σάπιος σπόρος φυτρώνει κατά πράσινος. Και ενώ όταν σπάρθηκε ήταν μικρός, τώρα που φύτρωσε είναι βλαστάρι ολόδροσο. Το σιτάρι δημιουργήθηκε για μας. Γιατί? Για τη δική μας χρήση δημιούργησε ο Θεός το σιτάρι. Αν λοιπόν όσα δημιουργήθηκαν και κάθε παρόμοιο καρπό και δεν το έκανε μόνο και μόνο για να υπάρχουν χάρη του εαυτού τους. Αν λοιπόν όσα δημιουργήθηκαν για μας μετά το σάπισμά τους παίρνουν πάλι ζωή, εμείς για τους οποίους εκείνα δημιουργήθηκαν, αν πεθάνουμε δεν θα αναστηθούμε. Ζήτα, όπως βλέπεις είναι χειμωνιάτικος ο καιρός. Τώρα τα δέντρα στέκονται σαν νεκρά. Πού είναι τώρα τα φύλλα της οικιάς? Πού είναι τα αμπελοστάφυλλα? Αλλά αυτά το χειμώνα είναι νεκρά, την άνοιξη έχουν βλαστάρια και όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός τότε ξαναζωοποιούνται σαν να σηκώνονται νεκροί από τους τάφους. Επειδή λοιπόν ο Θεός γνωρίζει την απιστία σου, κάθε χρόνο αναπαρασταίνει με αυτά τα ορατά πράγματα την Ανάσταση, ώστε βλέποντας εσύ αυτά που συμβαίνουν στα άψυχα πράγματα, να πιστέψεις ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα έμψυχα και λογικά δημιουργήματά του. Και ακόμα οι μύγες και οι μέλισσες πέφτουν πολλές φορές στο νερό και πνίγονται και μετά από λίγο ξαναζωντανεύουν. Υπάρχουν και μερικά είδη μικρών ζώων τροχτικών που λέγονται μυοξοί και πέφτουν σε χειμερή ανάρκη όλο το χειμώνα
και μόλις έρθει το καλοκαίρι ξανακινούνται και ξαναζούν. Βλέπεις, αναγκάζομαι να σου φέρνω παραδείγματα ανάλογα με τα δικά σου μέτρα για να σε βοηθήσω να σκεφτείς. Εκείνος που δίνει τη ζωή στα άλογα και σχεδόν νεκρά ζώα, αυτός δεν έχει τη δύναμη να χαρίσει τη ζωή κάνοντας υπέρβαση στους νόμους της φύσεως για χάρη μας, αφού για μας τα δημιούργησε όλα αυτά. Ήταν. Αλλά οι Έλληνες και οι Ελληνίζοντες στην νοοτροπία ζητούν να τους φέρουμε παραδείγματα με τα οποία η Ανάσταση γίνεται αναμφισβήτητα φανερή. Και ισχυρίζονται ότι αυτά που μέχρι τώρα ανέφερα, και αν ακόμα φαίνεται ότι αναζωογονούνται, δεν έχουν όμως παντελώς σαπίσει και ζητούν να δουν ένα ζωντανό πλάσμα που σάπισε εντελώς και έπειτα να στήθει. Γνώριζε ο Θεός την απιστία των ανθρώπων και γι' αυτό έπλασε ένα πουλί που ονομάζεται Φίνικας. Αυτό όμως, γράφει ο Άγιος Κλήμης και όπως και άλλοι πολλοί ιστορικοί μας μαρτυρούν, στο είδος του δεν έχει άτομα θηλυκού και αρσενικού γένους και κατά συνέπεια δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί όπως όλα τα άλλα πνινά. Βρίσκεται στη χώρα των Αιγυπτίων και κάθε 500 χρόνια έρχεται να φανερώσει την Ανάσταση και την πλήρη φθορά. Και μάλιστα αυτό δεν το κάνει στην έρημο, αλλά έρχεται σε χώρα εμφανή μέσα στην πόλη, ώστε να μην χάσουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μυστήριο της Ανάστασής του, αλλά να γίνει για αυτούς χειροπιαστό εκείνο που αμφισβητούν. Αυτό λοιπόν το πουλί φτιάχνει μοναχό του μία φωλιά, που είναι και ο τάφος του, χρησιμοποιώντας σαν δομικά υλικά το λιβάνι, τη σμύρνα και άλλα αρώματα. Και όταν συμπληρώσει τα χρόνια του, μπαίνει μέσα στον τάφο και πεθαίνει αληθινά και σαπίζει. Στη συνέχεια, μέσα από τις σαπισμένες σάρκες του νεκρού πουλιού, γεννιέται ένα σκουλίκι και αυτό μεγαλώντας εξελίσσεται σε πουλί. Μη σου φάνει αυτό απίστευτο, διότι όπως βλέπεις, έτσι από σκουλίκια τα μικρά μελισσάκια έγιναν έντομα. Και από τα αυγά των πουλιών, τα οποία δεν περιέχουν παρά μόνο ρευστή ουσία, βλέπεις να βγαίνουν τα φτερά, τα οστά και τα νεύρα των πουλιών. Μετά, αφού βγάλει φτερά ο Φίνικας που αναφέραμε παραπάνω και γίνει τέλειο πουλί όπως το προηγούμενο, πετάει ψηλά στον εθέρα, ολόιδιος με εκείνον που είχε πεθάνει, δείχνοντας έτσι στους ανθρώπους πολύ ξεκάθαρα την Ανάσταση των νεκρών. Είναι αξιοθαύμαστο πουλί ο Φίνικας, αλλά είναι πουλί χωρίς λογικό και ουδέποτε ύμνησε τον Θεό. Πετάει στους εθέρες, αλλά δεν γνωρίζει το μονογενή Υιό του Θεού. Γνωρίζοντας λοιπόν το παράδειγμα αυτό, μπορεί να ισχυριστείς ότι ο Θεός έχει δωρήσει την Ανάσταση σε ένα άλογο ζώο και δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το Δημιουργό του και δεν δίνει σε εμάς την Ανάσταση που και τον Θεό δοξολογούμε και τις εντολές του εφαρμόζουμε. Θήτα. Αλλά μέχρι ο Φίνικας να είναι μακριά μας και ακόμα είναι σπάνιο τούτο το αποδεικτικό σημάδι της Ανάστασης και μερικοί δεν πίστηκαν, πάρε σε παρακαλώ και άλλη απόδειξη από όσα συμβαίνουν καθημερινά. Πού είμαστε πριν από 100 ή 200 χρόνια όλοι εμείς, εγώ που σας μιλάω και εσείς που με ακούτε? Άραγε δεν γνωρίζουμε πως ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη ζωή? Δεν γνωρίζω ότι γεννιόμαστε από ασθενικά, άμορφα και απλά πράγματα? Και από αυτό το απλό και ασθενικό πράγμα παίρνει μορφή και ζωή ο άνθρωπος. Και το ασθενικό ντύνεται σάρκα και δυναμώνουν τα νεύρα του. Και παίρνουν λαμπρότητα τα μάτια, η μύτη του αποκτάει την αίσθηση της όφρησης, τα αυτιά του την ακοή, η γλώσσα του τη λιαλιά και η καρδιά του τον παλμό. Τα χέρια του γίνονται ικανά για εργασία, τα πόδια του δυνατά να περπατούν και κάθε μέλος του σώματος αναπτύσσεται ώστε να επιτελεί τη λειτουργικότητά του. Και αυτό το πριν ασθενικό πράγμα γίνεται τώρα ναυπηγός, οικοδόμος, αρχιτέκτονας και πάση ειδικότητας εργάτης. Γίνεται στρατιώτης, άρχοντας, νομοθέτης και βασιλιάς. Ο Θεός που μας δημιούργησε που τόσο απλά και ευτελή στοιχεία από τόσο απλά και ευτελή στοιχεία δεν είναι άραγε ικανός να μας αναστήσει από την κατάσταση των νεκρών? Εκείνος που κάνει σώμα ανθρώπινο από το εξ αρχής απλό και ευτελές πράγμα δεν μπορεί και να αναστήσει το νεκρό σώμα? Εκείνος που από την ανυπαρξία έπλασε την ύπαρξη δεν μπορεί και πεθαμένη να την αναστήσει? Γιώτα, πάρε σε παρακαλώ και μία άλλη ολοφάνερη απόδειξη της Αναστάσεως που παρατηρείται κάθε μήνα στα αστέρια του ουρανού. Το σώμα δηλαδή της Ελλήνης χάνεται εντελώς, ώστε να μην φαίνεται και το ελάχιστο μέρος του. Και πάλι αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται στο στερέωμα και φτάνει να επανέλθει εντελώς στην προηγούμενη μορφή και κατάστασή του. Για να γίνει δε το πράγμα καλύτερα αντιληπτό κατά χρονικά διαστήματα, χάνεται η σελήνη και τη βλέπουμε να γίνεται σαν αίμα. Και έπειτα ξεπερνάει τη φωτεινή μορφή της. Αυτό το δημιούργησε ο Θεός, ώστε και εσύ ο άνθρωπος που έχεις αίμα, να μην δείξεις απιστία για την Ανάσταση των νεκρών, αλλά βλέποντας αυτό που συμβαίνει στη σελήνη να πιστέψεις ότι αυτό θα γίνει και με σένα. Αυτά τα επιχειρήματα
να χρησιμοποιείς όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τους ειδωλολάτρες. Σε εκείνους που δεν παραδέχονται τις γραφές να αντιμάχεσαι με όπλα που δεν είναι παρμένα από αυτές, αλλά φτιαγμένα από συλλογισμούς και αποδείξεις. Γιατί βέβαια αυτοί δεν ξέρουν ούτε ποιος είναι ο Μωυσής, ούτε ποιος είναι ο Ισαΐας, ούτε ποια είναι τα Ευαγγέλια, ούτε ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ι.Α. Ας πάμε τώρα στους Σαμαρείτες, οι οποίοι ενώ δέχονται τον νόμο, όμως δεν δέχονται καθόλου τους προφήτες και φυσικά δεν τους λέει τίποτα αυτό το ανάγνωσμα, αυτό το βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ. Γιατί όπως είπαμε, δεν παραδέχονται τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα πείσουμε τους Σαμαρείτες? Ας έλθουμε σε όσα γράφονται μέσα στον νόμο. Λέει λοιπόν ο Θεός το Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ», Έξοδος 3:6. «Οπωσδήποτε είναι Θεός αυτών που ζουν και υπάρχουν. Γιατί αν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ με το θάνατό τους έγιναν ανύπαρκτοι, τότε ο Θεός είναι Θεός εκείνων που δεν υπάρχουν. Πότε ακούστηκε ένας βασιλιάς να πει ότι εγώ είμαι βασιλιάς και είμαι αρχιστράτηγος ενός στρατεύματος ανυπάρκτου? Πότε ακούστηκε να κάνει κανείς επίδειξη ανυπάρκτου πλούτου? Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ακόμα ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ για να είναι ο Θεός Θεός ζώντων. Γιατί δεν είπε ήμουνα Θεός τους, αλλά είπε είμαι Θεός τους, Έξοδος 3:6. Και ότι υπάρχει μέλουσα κρίση, το αποδεικνύει αυτό που είπε ο Αβραάμ προς τον Κύριο: «Εκείνος που κρίνει όλη τη γη δεν θα κάνει κρίση», Γένεσης 18:25. Ι.Β. Αλλά και σε αυτό πάλι έχουν αντιρρήσεις οι ανόητοι Σαμαρείτες και λένε ότι ενδέχεται να παραμένουν στην ύπαρξη οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τα σώματά τους όμως δεν είναι δυνατόν να αναστηθούν. Το ραβδί του Μωυσή του δικαίου μπόρεσε και έγινε δράκοντας, Έξοδος 4:3, και τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να αναστηθούν και να ζήσουν? Έγινε εκείνο που ήταν παραφύσιν και δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτό που είναι καταφύσιν? Και το ραβδί του Αρών που είναι κλαδί κομμένο και ξερό, χωρίς σταγόνα νερό πέταξε βλαστάρια, Αριθμών 17:23. Και αυτό έγινε χωρίς να το δει ο ήλιος, βλάστης ακριβώς όπως βλασταίνουν τα διάφορα φυτά και δέντρα στους αγρούς. Και ενώ βρισκόταν κατάξερο, μέσα σε μία νύχτα αναπτύχθηκε και καρποφόρησε τόσο όσο τα συνήθη φυτά που ποτίζονται συνέχεια στη διάρκεια πολλών ετών. Το ραβδί του Αρών από νεκρό που ήταν αναστήθηκε. Και δεν θα αναστηθεί ο ίδιος ο Αρών? Ο Θεός που θαυματούργησε ανασταίνοντας το ξύλο για να διατηρήσει την αρχιεροσύνη του Αρών, δεν θα χαρίσει την ανάσταση στον ίδιο τον Αρών? Η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε αλάτι και άλλαξε η φύση της, Γένεσης 19:26. Η σάρκα άλλαξε και έγινε αλάτι και δεν μπορεί η σάρκα να αναστηθεί και να ξαναγίνει η σάρκα να πάρει την πρώτη φύση της? Η γυναίκα του Λότ έγινε αλάτινη στήλη και δεν μπορεί να αναστηθεί η γυναίκα του Αβραάμ? Με ποια δύναμη μεταβλήθηκε το χέρι του Μωυσή που για μία ώρα έγινε σαν χιόνι και πάλι αποκαταστάθηκε στην πρώτη μορφή, Έξοδος 4:6-7. Οπωσδήποτε με του Θεού το πρόσταγμα, τότε λοιπόν το πρόσταγμα του Θεού έχει αυτή τη δύναμη και τώρα δεν την έχει? Ι.Γ. Και ρωτώ εσάς τους Σαμαρείτες, που σκέπτεστε σαν να είστε οι πιο ανόητοι από όλους τους ανόητους ανθρώπους της οικουμένης. Ποιος πρώτος και με ποιο τρόπο δημιούργησε τον άνθρωπο από το μηδέν? Ελάτε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, και εσείς παραδεχόσαστε, που και εσείς παραδεχόσαστε. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο παίρνοντας χώμα από τη Γένεση 2:7. Το χώμα γίνεται σάρκα και η σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει σάρκα. Σας ρωτώ πάλι, από πού προήλθαν οι ουρανοί, η γη και η θάλασσα? Από πού δημιουργήθηκαν ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια? Πώς γεννήθηκαν από τα νερά τα πουλιά και τα ψάρια? Και πώς όλα τα ζώα πλάστηκαν από τη γη? Τόσες μυριάδες πλάσματα ήρθαν από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού δεν θα αναστηθούμε? Πραγματικά είναι γεμάτη απιστία αυτή η σκέψη και πολύ αξιοκατάκριτη είναι όσοι δείχνουν απιστία. Ο Αβραάμ λέει προς τον Κύριο: «Εσύ που κρίνεις όλη τη γη», Γένεσης 18:25. Και δεν τον πιστεύουν όσοι μελετούν τον νόμο. Και ενώ είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το χώμα της γης, Γένεσης 3:19. Αυτοί που διαβάζουν τον νόμο θεωρούν το Θεό ανίσχυρο να αναστήσει τους νεκρούς. Ι.Δ. Αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα είναι για όσους δεν πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών. Για μας όμως που πιστεύουμε, είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε όσα αναφέρουν οι προφήτες. Επειδή όμως και μερικοί που μελετούν τους προφήτες δεν πιστεύουν σε όσα εκεί βρίσκουν γραμμένα και παίρνουν σαν επιχείρημα και μας λένε εκείνο το οποίο θα αναστηθούν οι ασεβείς στη μέλουσα κρίση, Ψαλμός 1:5. Και το αν κατέβει ο άνθρωπος στον Άδη, δεν πρόκειται να ξανανεύει, Ιώβ 7:9. Και ακόμη,
Δεν θα σε υμνήσουν οι νεκροί, Κύριε. Ψαλμός 113:25. Γιατί χρησιμοποιούν λαθασμένα όσα είναι γραμμένα σωστά? Είναι καλό τώρα να τους απαντήσουμε με λίγα λόγια όσα επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και οι συνθήκες της σημερινής κατήχησης. Όταν λέει ο ψαλμωδός ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν για να κρίνουν, εννοεί όχι πως καθόλου δεν θα κριθούν, αλλά ότι θα κατακριθούν, γιατί δεν χρειάζεται να τους πολυεξετάσει ο Θεός για τις πράξεις του. Αντίθετα, μόλις οι ασεβείς αναστηθούν, ταυτόχρονα και θα καταδικαστούν. Αυτό που λέει ο ψαλμωδός ότι δεν θα σε υμνήσουν, Κύριε, οι νεκροί, σημαίνει ότι μόνο σε αυτή τη ζωή υπάρχει δυνατότητα για μετάνοια και άφεση των αμαρτιών, κατά τη διάρκεια της οποίας όσοι χαίρονται και απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά μπορούν να υμνούν το Θεό. Γιατί δεν θα μπορούν να υμνούν το Θεό μετά το θάνατό τους, αν ευεργετημένοι, όσοι πέθαναν μέσα στις αμαρτίες τους, αλλά αυτοί θα θρηνούν και θα οδύρονται. Γιατί ο ίνος βγαίνει αυθόρμητα από τις ψυχές. Γιατί ο ένος βγαίνει αυθόρμητα από τις ψυχές αυτών που ζουν με αισθήματα και βιώματα ευχαριστίας, ενώ ο οδυρμός πηγάζει από τις ψυχές εκείνων που τιμωρούνται. Τότε λοιπόν οι δίκαιοι θα υμνούν, ενώ όσοι θα πεθάνουν αμετανόητοι για τις αμαρτίες τους δεν θα έχουν πλέον ευκαιρίες για μετάνοια και εξομολόγηση. ΙΕ. Όσο γι' αυτό το αν κατέβει ένας άνθρωπος στον Άδη δεν θα ξανανεύει, Ιώβ 7:9, κοίταξε το παρακάτω. Είναι γραμμένο στον επόμενο ακριβώς στίχο, όπως όποιος κατέβει στον Άδη δεν μπορεί πια να ανέβει και να γυρίσει στο σπίτι του. Αφού θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και όλα τα σπίτια θα καταστραφούν, πώς θα ξαναγυρίσει σπίτι του κανείς, αφού όλη η γη θα μεταβληθεί, θα δημιουργηθεί εκ νέου? Έπρεπε όσοι τα λένε αυτά να ακούσουν τον Ιώβ που λέει: υπάρχει ελπίδα για το δέντρο. Αν αυτό κοπεί, θα ξανανθίσει και τα βλαστάρια του ποτέ δεν θα του λείψουν. Και αν η ρίζα του γεράσει μέσα στη γη, ή αν μέσα σε πετρώδες και άγωνο έδαφος μαραθούν τα βλαστάρια του, πάλι και μόνο με την υγρασία θα ξανανανθίσει και θα φέρει καρπό στον θερισμό, σαν να ήταν νεοφυτευμένο. Και ο άνθρωπος άμα πεθάνει θα χαθεί. Αν πέσει και ταφεί ο θνητός άνθρωπος, άραγε δεν θα ξαναζήσει? Ιώβ 14:7-10. Όχι λοιπόν σαν παράκληση ή σαν επιτίμηση, αλλά έτσι ερωτηματικά πρέπει να διαβάζετε το «δεν θα ξαναζήσει». Αφού λοιπόν λέει ο Ιώβ «το δέντρο πέφτει και πάλι ανασταίνεται ο άνθρωπος, για τον οποίο το δέντρο δημιουργήθηκε, δεν θα αναστηθεί». Και για να μην νομίσεις ότι προσπαθώ να βρω νόημα όπως το θέλω, εκεί που το κείμενο δεν μου το δίνει, διάβασε και τη συνέχεια. Και μετά αφού διατύπωσες υποτύπων ερωτήσεων το «όταν πέσει ο άνθρωπος δεν θα ξανααναστηθεί», λέει «γιατί αν πεθάνει ο άνθρωπος όμως θα ζήσει», Ιώβ 14:14. Και αμέσως συνεχίζει «θα μείνει θαμένο στη γη μέχρι να ξανάρθω στη ζωή». Και στο ίδιο στίχο πάλι λέει «αυτός που πρόκειται να αναστήσει το σώμα του, που βρίσκεται στη γη και εξαντλητικά γεύεται όλα αυτά». Ιώβ 19:25-26. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει «θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται μέσα στους τάφους». Ισαΐα 26:19. Και ο προφήτης Ιεζεκέιλ, την προφητεία του οποίου εδώ μόλις τώρα διαβάσαμε, λέει ξεκάθαρα «εγώ θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Ιεζεκέιλ 37:12. Και ο προφήτης Δανίλ λέει «πολλοί από εκείνους που κοιμούνται στο χώμα της γης θα αναστηθούν, άλλοι για να ζήσουν την αιώνια ζωή και άλλοι για να καταδικαστούν σε αιώνια ντροπή και όνειρος». Δανίλ 12:12. Ιώτα σίγμα. Πολλά κείμενα της Αγίας Γραφής μαρτυρούν για την Ανάσταση των νεκρών, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα ρητά σχετικά με αυτό το θέμα. Σαν υπόμνηση και μόνο σας αναφέρω επιγραμματικά την Ανάσταση του Λαζάρου, που ήταν 4 μέρες νεκρός στο μνήμα, και λόγω της ελλείψεως του χρόνου σας θυμίζω μόνο την Ανάσταση του γιου της χείρας του Ναΐν. Σαν υπενθύμηση μόνο αναφέρω και τη θυγατέρα του Αρχισυνάγωγου και ακόμα εκείνο που αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι δηλαδή σχίστηκαν οι πέτρες και πολλά σώματα των Αγίων που είχαν κοιμηθεί αναστήθηκαν αφού ανοίχθηκαν με το σεισμό τα μνήματά τους. Ματθαίου 27:51-52. Πάνω απ' όλα όμως ας μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν ανέφερα τον προφήτη Ηλία και τον γιο της Χείρας που ο προφήτης ανέστησε, και τον προφήτη Ελισαίο, ο οποίος 2 φορές ανέστησε νεκρό και όταν ζούσε και μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε ανέστησε τον νεκρό με τη δύναμη της Αγίας Ψυχής του. Για να μην τιμηθούν όμως μόνο οι ψυχές των δικαίων και για να γίνει πιστευτό
ότι τα σώματα των δικαίων έχουν δύναμη, ο νεκρός που έριξαν στον τάφο του Ελισαίου όταν ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη αναστήθηκε. Δέλτα Βασιλείων 13:21. Το νεκρό σώμα του προφήτη έκανε έργο ζωντανής ψυχής και το πεθαμένο σώμα που ήταν θαμμένο στο χώμα χάρισε στο νεκρό τη ζωή. Και ενώ αυτό χάρισε τη ζωή, έμεινε το ίδιο νεκρό. Γιατί? Για να μην θεωρηθεί μετά την Ανάσταση ότι η ψυχή μόνο του Ελισαίου έκανε αυτό το θαύμα, αλλά να αποδειχτεί πως όταν δεν είναι παρούσα η ψυχή, υπάρχει μία δύναμη μέσα στα σώματα των Αγίων λόγω της παραμονής επί τόσα χρόνια μέσα σε αυτά της δίκαιης ψυχής την οποία το σώμα υπηρετούσε. Και ας μην παραμένουμε στην απιστία ή στη δυσπιστία διατηρούμενη σε πνευματικό νηπιασμό, σαν να μην έχει γίνει αυτό το θαύμα. Γιατί αν τα σάβανα και τα σεντόνια που αγγίζουν εξωτερικά τα σώματα, όταν τα ακουμπούσαν οι άρρωστοι, γίνονταν καλά, το ίδιο το σώμα του προφήτη δεν θα μπορούσε να χαρίσει την Ανάσταση των νεκρών. Γιώτα ζήτα, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, εξηγώντας με λεπτομέρειες όλα τα παράδοξα που έχουν συμβεί. Επειδή όμως έχετε ήδη κουραστεί και από τα προηγούμενα και από την αυστηρή νηστεία της Παρασκευής και από την αγρυπνία, σας τα ανέφερα αυτά με συντομία, σαν να έριχνα σπόρους εδώ και εκεί, ώστε εσείς, σαν την έφορη και γόνιμη γη, να δεχτείτε το σπόρο, να βλαστήσετε στάχια και να φέρετε πολλούς καρπούς. Ας θυμηθούμε ακόμα ότι και οι Απόστολοι αναστήσανε νεκρούς. Ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη. Ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον Εύτυχο στην Τροάδα και όλοι οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς, παρόλο που τα θαύματά τους δεν είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή και δεν τα γνωρίζουμε. Θυμηθείτε επίσης όλα όσα αναφέρονται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνους που ρωτούσαν και έλεγαν «Πώς θα αναστηθούν οι νεκροί, με ποιο σώμα θα ξαναζήσουν» Α Κορινθίους 15:35 και το «Αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί» Α Κορινθίους 15:16 θυμηθείτε ότι ονόμασε άφρονες εκείνους που δεν πιστεύουν σε όλη τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Ακόμα θυμηθείτε ότι ο ίδιος έγραψε προς τους Θεσσαλονικείς «Δεν θέλουμε αδελφοί να αγνοείτε τη χριστιανική διδασκαλία σχετικά με τους κεκινημένους σου. Για να μην αισθανόσαστε λύπη όλοι οι άπιστοι και οι ειδωλολάτρες οι οποίοι, όπως όλοι οι άπιστοι και οι ειδωλολάτρες οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα». Α Θεσσαλονικείς 4:13. Κυρίως δε αυτό που λέει «Και όσοι πέθαναν πιστοί και ενωμένοι με τον Χριστό θα πρωτοαναστηθούν». Α Θεσσαλονικείς 4:16. Γιώτα ήτα, ιδιαίτερα όμως πρέπει να κρατήσετε έντονα στην ψυχή σας αυτό το οποίο επίμονα τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δείχνοντας το δικό του σώμα λέει «Διότι πρέπει αυτό το φθαρτό σώμα να ενδυθεί την αυθαρσία και το θνητό αυτό κορμί να ενδυθεί την αθανασία». Α Κορινθίων 15:53. Αυτό βέβαια το σώμα μας θα αναστηθεί χωρίς όμως την ασθενικότητα που έχει τώρα, αλλά το ίδιο αυτό θα αναστηθεί και αφού θα ενδυθεί την αυθαρσία θα μεταμορφωθεί όπως ακριβώς γίνεται και με το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και γίνεται και αυτό φωτιά. Ή για να πούμε καλύτερα, το σώμα θα αναστηθεί και θα γίνει άφθαρτο με τον τρόπο που γνωρίζει μονάχα ο Κύριος και ανασταίνει το νεκρό σώμα. Αυτό το λοιπόν το σώμα θα αναστηθεί, δεν θα μείνει όμως έτσι που είναι τώρα, αλλά θα είναι πιο κατάλληλο για την αιωνιότητα. Δεν θα έχει πια ανάγκη από υλικές τροφές για να ζήσει, ούτε σκάλες για να ανεβαίνει, γιατί θα γίνει πνευματικό. Α Κορινθίους 15:44. Κάτι θαυμαστό που όμοιο τώρα δεν έχουμε για να το παραβάλουμε. Τότε λέει η Αγία Γραφή, οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος, Ματθαίου 13:43. Και όπως η σελήνη και όπως ο λαμπρός ουρανός. Και επειδή ο Θεός προγνώριζε την απιστία των ανθρώπων, δημιούργησε εκείνα τα πολύ μικρά σκουλικάκια που το καλοκαίρι ακτινοβολούν με λάμψη, η οποία βγαίνει από το ίδιο τους το σώμα, ώστε από αυτά που τώρα βλέπουμε με τα σωματικά μάτια να συμπεραίνουμε και αυτό που προσδοκάμε, δηλαδή ότι τα σώματά μας θα γίνουν φωτεινά. Γιατί ο Θεός που μας χάρισε αυτή την επίγεια εμπειρία μπορεί να μας χαρίσει στη μέλουσα ζωή και την ολοκλήρωσή της. Εκείνος που έκανε να λάμπει το σκουλίκι πολύ περισσότερο θα κάνει να λάμψει ο δίκαιος άνθρωπος. Γιώτα θήτα. Θα αναστηθούμε λοιπόν και θα έχουμε όλοι αιώνια σώματα. Αλλά δεν θα είναι ίδια όλων τα σώματα. Αν κάποιος είναι δίκαιος θα λάβει επουράνιο σώμα για να μπορεί επάξια και να συναναστρέφεται με τους αγγέλους. Και αν κάποιος είναι αμαρτωλός θα λάβει σώμα που αιώνια θα τιμωρείται από τις αμαρτίες του, ώστε μολονότι θα καίγεται σε αιώνια φωτιά να μην μπορέσει ποτέ να εμφανιστεί. Πολύ δίκαιο ο Θεός παραχωρεί αυτά
και για τις δύο μερίδες των δικαίων και των αδίκων, γιατί τίποτε δεν κάναμε χωρίς να συμμετέχει το σώμα μας. Βλαστημούμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, ζούμε αγνή ζωή με το σώμα, αρπάζουμε με τα χέρια, δίνουμε ελεημοσύνη με τα χέρια και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή λοιπόν σε όλα όσα κάναμε μας υπηρέτησε το σώμα, παίρνει και αυτό μέρος της απολαβής της μέλουσα ζωής. Κάπα. Ας λυπηθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, τα σώματά μας και ας μην τα κακομεταχειριστούμε σαν να ήταν ξένα. Να μην πούμε αυτό που λένε οι αιρετικοί, ότι είναι ξένο το ένδυμα της ψυχής μας, το σώμα μας, αλλά ας το σπλαχνιστούμε ως κάτι δικό μας. Γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο στον Κύριο για όλα όσα πράξαμε με το σώμα. Β' Κορινθίους 5:10. Μην πεις ποτέ κανείς δεν με βλέπει. Σοφία Σιράκ 23:18, Ισαΐα 29:15. Μην νομίζεις ότι δεν υπάρχουν μάρτυρες των πράξεών σου. Μπορεί πολλές φορές πράγματι να μην σε βλέπει ο άνθρωπος, όμως ο πλάστης, ο αόρατος και αιώνιος μάρτυρας παραμένει πάντα στον ουρανό αξιόπιστος. Ψαλμός 88-38, και βλέπει όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά μένουν και τα αποτυπώματα της αμαρτίας στο σώμα. Γιατί όπως ακριβώς μία βαθιά πληγή στο σώμα και αν ακόμα θεραπεύτηκε αφήνει ουλή, έτσι και η αμαρτία πληγώνει την ψυχή και το σώμα και αφήνει σε όλο το σώμα πλέον σημάδια και ουλές, οι οποίες αφαιρούνται μόνο από τα σώματα εκείνων που δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Όλα τα περασμένα τραύματα της ψυχής και του σώματος τα θεραπεύει ο Θεός με το βάπτισμα. Ας προσέξουμε όμως όλοι μας να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από εκείνα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον, ώστε να διατηρήσουμε καθαρό το χιτώνα του σώματος και να μην χάσουμε την ουράνια σωτηρία εξαιτίας μιας πορνείας ή ειδηπάθειας ή κάποιας άλλης αμαρτωλής πράξης. Αλλά να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία του Θεού, της οποίας ήθε η χάρη του να σας αξιώσει όλους σας ο Θεός. Με τη χάρη του να σας αξιώσει όλους σας ο Θεός. Κάπα άλλο. Αυτά είχα να σας πω σαν απόδειξη της Αναστάσεως των νεκρών. Η εκφώνηση δε του συμβόλου της πίστεως που τώρα θα σας κάνω να γίνει και από σας με ιδιαίτερη προσοχή για κάθε λέξη και να τη μάθετε από στήθους. Κάπα βήτα. Στη συνέχεια, το σύμβολο της πίστεως που εκφωνήσαμε περιέχει το άρθρο «Πιστεύω εις ένα βάστισμα μετάνοιας που συγχωρεί τις αμαρτίες και σε μια Αγία Καθολική Εκκλησία και στην Ανάσταση του Σώματος και στην αιώνια ζωή». Για το βάπτισμα και τη μετάνοια έχουμε μιλήσει τις πρώτες κατηχήσεις και τα σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών που υπόθηκαν λίγο πριν αναφέρονται στην Ανάσταση του Σώματος. Απομένει τώρα να μιλήσουμε και για το υπόλοιπο τμήμα αυτού του άρθρου που αναφέρεται στη Μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Πάνω σε αυτό το άρθρο θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα το εκθέσουμε συνοπτικά. Κακπαγάμα. Η Εκκλησία λοιπόν ονομάζεται Καθολική, επειδή προορίζεται να περιλάβει στους κόλπους της κάθε άνθρωπο από όλη την οικουμένη που απλώνεται από τη μία όλο στην άλλη άκρη της γης, και ακόμη επειδή διδάσκει την όλη χριστιανική αλήθεια χωρίς να παραλείπει το παραμικρό από τις δογματικές αλήθειες που μπορεί να γνωρίζει ο κάθε χριστιανός σχετικά με όσα είναι ορατά και αόρατα, επουράνια και επίγεια. Ακόμα την ονομάζουμε Καθολική γιατί φέρνει στην ευσεβή ζωή όλο το γένος των ανθρώπων, άρχοντες και υπηκόους, γραμματισμένους και αγράμματους, και επιπλέον γιατί γιατρεύει και θεραπεύει κάθε είδος αμαρτίας που έχει διαπραχθεί με την ψυχή ή με το σώμα. Τέλος, την ονομάζουμε Καθολική γιατί περικλείει μέσα της όλες τις αρετές που εκφράζονται με τα έργα και με τα λόγια και γενικά με κάθε είδους χαρισματικά πνευματικά. Κάπα δέλτα. Εκκλησία ονομάζεται γιατί, όπως δηλώνει και η λέξη, συγκαλεί σε μία σύναξη όλους τους ανθρώπους, καθώς ο Κύριος λέει στο βιβλίο του Βελεβιτικού. Όλους τους Ισραηλίτες που έχουν υποχρέωση και δικαίωμα για κοινά εκκλησίασον, δηλαδή συγκέντρωσέ τους μπροστά στις θύρες της σκηνής του μαρτυρίου. Λεβιτικό 8:3. Πρέπει να σημειωθεί ότι το εκκλησίασον αναφέρεται πρώτη φορά σε αυτό το σημείο της Αγίας Γραφής, όταν ο Κύριος καθιστούσε τον Ααρών αρχιερέα. Στο βιβλίο επίσης του Δευτερονομίου λέει ο Θεός στο Μωυσή: «Εκκλησίασον, δηλαδή συγκέντρωσε ενώπιόν μου το λαό και ας ακούσουν τους λόγους μου για να μάθουν να με σέβονται και να με φοβούν». Δευτερονόμιο 4:10. Η λέξη εκκλησία αναφέρεται πάλι όταν γίνεται λόγος για τις πλάκες του νόμου. Πάνω σε αυτές είναι γραμμένο κάθε τι που είπε σε εσάς ο Κύριος πάνω στο όρο Σινά, μέσα από το θεϊκό πυρ μετά την ημέρα της εκκλησίας.
Δευτερονόμιο 9:10, σαν να ήθελε με αυτό το κατά την ημέρα της Εκκλησίας να πει πιο καθαρά κατά την ημέρα που ο Θεός σας κάλεσε και σας σύναξε. Ο ψαλμωδός επίσης λέει: «Θα προσευχηθώ από το βάθος της καρδιάς μου, Κύριε, μέσα σε μεγάλη Εκκλησία, ανάμεσα σε πολύ πυκνό πλήθος λαού. Θα σε υμνήσω». Ψαλμός 34:18, ΚΕ. Πρωτήτερα λοιπόν έψαλε ο ψαλμωδός μέσα στην Εκκλησία να δοξολογείτε το Θεό τον Κύριο, όλοι εσείς οι απόγονοι του Ισραήλ, Ψαλμός 67:27. Αφού όμως οι Ιουδαίοι έχασαν τη χάρη του Θεού εξαιτίας της κακόβουλης στάσης τους απέναντι στο Σωτήρα Χριστό, ο Σωτήρας ίδρυσε δεύτερη Εκκλησία, τη Χριστιανική, η οποία συγκροτείται από ανθρώπους που ανήκουν σε διάφορα άλλα έθνη εκτός του Ισραήλ. Για αυτή την Εκκλησία είπε ο Κύριος τον Πέτρο: «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Ματθαίου 16:18. Προφητεύοντας για αυτές τις δύο εκκλησίες, έλεγε ξεκάθαρα ο προφήτης Δαβίδ: «Για μέν την πρώτη Ιουδαϊκή Εκκλησία, μίσησα την Εκκλησία των δολίων και πονηρών ανθρώπων», Ψαλμός 25:5, «και με τη δεύτερη που θα δημιουργήσω από τον Χριστό, Κύριε, αγάπησα με όλη μου την ψυχή την ευπρέπεια του οίκους», Ψαλμός 25:8, και αμέσως στη συνέχεια: «Μέσα στην Εκκλησία θα ευλογήσω το όνομά σου», Ψαλμός 25:12. Αφού λοιπόν η μία, η Ιουδαϊκή Εκκλησία, στερήθηκε τη Θεία Χάρη και οι Εκκλησίες του Χριστού πληθύνθηκαν και γέμισαν όλη την Οικουμένη, για αυτές οι Εκκλησίες, τις Εκκλησίες είναι γραμμένος στους Ψαλμούς: «Ψάλατε το Κυρίο καινούριο ύμνο, η δοξολογία του ονόματός του ας αντυχήσει στην Εκκλησία των αφοσιωμένων δούλων του», Ψαλμός 149:1. Σχετικά με αυτά τα λόγια του Ψαλμού είναι και εκείνα που είπε προς τους Ιουδαίους ο προφήτης Μαλαχίας: «Δεν ευαρεστούμε πλέον σε εσάς, λέγει ο Κύριος Παντοκράτων», Μαλαχία 1:10, και αμέσως συνεχίζει: «Διότι από τα χαράματα μέχρι τη Δύση το όνομά μου δοξάζεται από τα έθνη», Μαλαχίας 1:11. Για αυτήν την Αγία Καθολική Εκκλησία γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Για να γνωρίσεις πως πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας», Α Τιμοθέου 3:15. Κάπα σίγμα, η λέξη όμως Εκκλησία έχει πολλές χρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη έχει χρησιμοποιηθεί στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου ο συγγραφέας, λέγοντας Εκκλησία, αναφέρεται στον όχλο των Εφεσίων που ήταν συγκεντρωμένο στο θέατρο. Αφού είπε αυτά, απέλησε την Εκκλησία, Πράξεων 19:41. Κατά κυριολεξία, βέβαια, θα μπορούσε κανείς πραγματικά να ονομάσει Εκκλησία πονηρευωμένων τα συνάξη των αιρετικών, εννοώ τη συγκεντρώση των οπαδών του Μαρκίωνα, του Μάνη και όλων των άλλων. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως, για να είσαι σίγουρος ότι μία ανθρώπινη συγκέντρωση είναι Εκκλησία, σου παρέδωσε για αυτό που αναφέρει το ίδιο άρθρο στη συνέχεια, δηλαδή το «εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν», ώστε να αποφεύγεις τις μιαρές συγκεντρώσεις των αιρετικών και να παραμένεις ισόβιο μέλος της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, στους κόλπους της οποίας αναγεννήθηκες. Και αν καμία φορά βρεθείς σε ξένη πόλη, όποια και αν είναι, να μην ρωτάς απλώς πού είναι ο ναός, γιατί όλοι και οι άλλοι ασεβείς αιρετικοί τολμούν να αποκαλούν τις σπηλιές τους ναούς. Ούτε να ρωτάς απλώς πού είναι η Εκκλησία, αλλά να ζητάς να μάθεις πού βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Γι' αυτό είναι το ιδιαίτερο όνομα που χαρακτηρίζει αυτήν την Αγία Μητέρα όλων μας, η οποία είναι νύμφη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού του Θεού. Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εφεσίους σε επιστολή του: «Καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της», Εφεσίων 5:25, και όλα τα παρακάτω, η Εκκλησία είναι τύπος και ομοίωμα της Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι ελεύθερη και μητέρα όλων μας, Γαλάτας 4:26. Είναι εκείνη που προηγουμένως ήταν στήρα, τώρα όμως είναι πολύτεκνη, Γαλάτας 4:27. Κάπα ζήτα, η πρώτη Εκκλησία των Ιουδαίων έχασε τη χάρη. Στη δεύτερη όμως Εκκλησία, την Καθολική, όπως εξηγήσαμε τον όρο αυτό στη σημερινή κατήχηση, καθώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός άλλους μεν τοποθέτησε στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτες, τρίτον Διδασκάλους. Έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπείων,
χαρίσματα προστασίας ορφανών, των χειρών, των πτωχών, των παντός είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως στην Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Α. Κορινθίους 12:28. Ακόμα ο Θεός χάρισε στην Εκκλησία του κάθε αρετή, σοφία και σύνεση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη, ελεημοσύνη και φιλανθρωπία, υπομονή και αδάμαστη καρτερικότητα στους γιωγμούς. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση. Β. Κορινθίους 6:7-8. Παλιότερα στους καιρούς των διωγμών και των θλίψεων στεφάνωσε με τα πολύ άνθιστα στεφάνια υπομονή στους Αγίους Μάρτυρες και τώρα στους καιρούς της ειρήνης με τη χάρη του Θεού απολαμβάνει την τιμή που της πρέπει από βασιλείς και άρχοντες και από ανθρώπους κάθε καταγωγής και προελεύσεως. Οι βασιλείς εξουσιάζουν το λαό μιας μονάχα περιοχής που διοικούν και μονάχα η Αγία Καθολική Εκκλησία έχει απεριόριστη δύναμη και εξουσία σε ολόκληρη την Οικουμένη. Γιατί σύμφωνα με αυτό που γράφει ο Ψαλμωδός, ο Θεός έδεσε στα σύνορά σου ειρήνη. Ψαλμωδός 147:3. Γιατί για αυτή την Εκκλησία, αν ήθελα να τα πω όλα, θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερες ώρες για να τα διηγηθώ. Καπαΐτα. Στους κόλπους αυτής της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, έχοντας τη σωστή διδασκαλία και τη σωστή ζωή, θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή, για την οποία κάνουμε τα πάντα ώστε να την απολαύσουμε, χαρισμένη σε εμάς από τον Κύριο και χορηγό αυτής. Γιατί ο σκοπός μας δεν αποβλέπει σε μικρά πράγματα, αλλά η φροντίδα και ο αγώνας μας γίνεται για την απόλαυση της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς και στο σύμβολο της πίστεως, μετά από το σημείο εκείνο που αναφέρεται στην Ανάσταση των σωμάτων για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει, διδασκόμαστε και πιστεύουμε και στην αιώνια ζωή, για την οποία αγωνιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Κάπα θήτα. Η πραγματική και αληθινή ζωή είναι ο Πατέρας, ο οποίος δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι σαν μία αιώνια και αστήρευτη πηγή αδιάκοπα αναβρύει και περιέχει όλες τις ουράνιες δωρεές στον κόσμο του ουρανού και της αιωνιότητας και από τη φιλανθρωπία του Θεού έχει δοθεί και σε εμάς τους ανθρώπους η αψευδής υπόσχευση για την απόλαυση των επουρανίων αυτών δωρεών της αιωνίας ζωής. Δεν είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστεύουμε όχι γιατί εμπιστευόμαστε τις ασθενικές δυνάμεις μας, αλλά γιατί ελπίζουμε στη δύναμη εκείνη. Γιατί όλα αυτά είναι δυνατά στον Θεό και για Ματθαίου 19:26 και για το ότι αυτό είναι δυνατόν και το ότι προσδοκούμε και περιμένουμε να ζήσουμε αιώνια, λέει ο προφήτης Δανίλ, και πολύ δίκαιοι θα είναι σαν τα αστέρια στους αιώνες και πέρα των αιώνων. Δανίλ 12:3 και ο Απόστολος Παύλος λέει «Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο». Α. Θεσσαλονικής 4:17. Αυτό το «θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο» υπονοεί την αιώνια ζωή. Ξεκάθαρα επίσης μας λέει και ο Σωτήρας μας τα Ευαγγέλια «και θα πάνε αυτοί στην αιώνια κόλαση και οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή». Ματθαίου 25:46. Λάμδα. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις για την αιώνια ζωή. Για όσους δε από εμάς επιθυμούν να αποκτήσουν αυτή την αιώνια ζωή, τα βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης μας υποδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την αποκτήσουμε. Για αυτούς τους τρόπους, επειδή δεν θέλω να δώσω έκταση στην ομιλία μου, θα παραθέσουμε λίγες μονάχα μαρτυρίες, αφήνοντας τις άλλες να μελετήσουν τις λεπτομέρειες όσοι διαθέτουν την ανάλογη προθυμία. Άλλοτε λοιπόν μας λέει η Αγία Γραφή ότι θα αποκτήσουμε την αιώνια ζωή δια της πίστεως, επειδή είναι γραμμένο. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό θα έχει αιώνια ζωή. Ιωάννου 3:36. Και αλλού, λέει ο ίδιος Ευαγγελιστής. Αληθινά σας λέω ότι αυτούς που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με έχει αποστείλει θα έχει αιώνια ζωή. Ιωάννου 5:24. Και τα υπόλοιπα. Αλλά και πάλι μας λέει η Αγία Γραφή αλλού ότι θα αποκτήσουμε την αιώνια ζωή δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Γιατί λέει το Ιερό Ευαγγέλιο «και εκείνος που θερίζει παίρνει μισθό και συγκεντρώνει καρπό στην αιώνια ζωή». Ιωάννου 4:36. Και άλλοτε πάλι η Αγία Γραφή μας υποδεικνύει το δρόμο του μαρτυρίου και της εν Χριστώ ομολογίας και μας λέει «εκείνος που μισεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο τη ζωή του θα τη διαφυλάξει την αιώνια ζωή». Ιωάννου 12:25. Και αλλού πάλι πάνω στο θέμα του ότι πρέπει να προτιμάμε περισσότερο από τα χρήματα και τους συγγενείς στον Χριστό λέει «όποιος άφησε αδελφούς ή αδελφές» Ματθαίου 19:29 «θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή». Άλλο τρόπο που μας προτείνει η Αγία Γραφή είναι να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή είναι η τήρηση
κρίση των εντολών. Δηλαδή να μην μοιχεύσει, να μην φωνεύσει και τα υπόλοιπα. Ματθαίο 19:18. Γιατί έτσι απάντησε ο Χριστός σε εκείνον που τον πλησίαζε και του είπε: Διδάσκαλέ μου, καλέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Ματθαίο 19:16. Ακόμη η Αγία Γραφή μας υποδεικνύει την εγκατάλειψη των αμαρτωλών πράξεων και τη συνέχιση της ζωής μας κάτω από τη διακονία και την τήρηση των εντολών του Θεού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει: Τώρα πια που έχετε ελευθερωθεί από την αμαρτία και έχετε υποδουλωθεί στην αγάπη και στο θέλημα του Θεού, θα συνάξετε ως καρπό τον κόπο σας, τον αγιασμό και κατάληξή σας θα είναι η αιώνια ζωή. Ρωμαίων 6:22, λάμδα α. Υπάρχουν, όπως είπα, πολλοί τρόποι να αποκτήσει κανείς την αιώνια ζωή, από τους οποίους παράληψα να σας αναφέρω τους περισσότερους, ακριβώς επειδή είναι τόσοι πολλοί. Διότι ο Κύριος, όντας φιλάνθρωπος, άνοιξε όχι μία ούτε δύο, αλλά πολλές, πάρα πολλές πόρτες για να μπορέσουν όλοι να μπουν ανεμπόδιστα, τουλάχιστον από την πλευρά του Θεού, και να την απολαύσουν. Όλα αυτά τα σχετικά με την αιώνια ζωή σας τα εκθέσαμε με συνοπτικό λόγο, αλλά με σαφήνεια και πληρότητα, σύμφωνα με τη σπουδαιότητα του θέματος, γιατί αυτή η διδασκαλία για την αιώνια ζωή είναι και το τελευταίο άρθρο του συμβόλου της πίστεως και ο τελικός στόχος της πίστεως που περιέχεται σε ολόκληρο το σύμβολο της πίστεως. Αυτή είναι η Θεόλη μας και εμείς που σας διδάσκουμε και εσείς που μας ακούτε να αξιωθούμε με τη χάρη του Χριστού να απολαύσουμε. Λάμδα Β. Και τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, μια και είχα την ευλογία του Θεού να σας διδάξω αυτές τις κατεχίσεις, σας παρακαλώ να ετοιμάσετε την ψυχή σας να δεχτεί όλα αυτά τα επουράνια χαρίσματα. Και για μεν την Αγία και Αποστολική πίστη που σας παραδώσαμε, για να γίνει κτήμα σας και να είσαστε σε θέση να την ομολογείτε, με τη χάρη του Κυρίου κάναμε όσες διδασκαλίες μπορούσαμε όλες αυτές τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που πέρασε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε μόνο όσα είπαμε. Είναι πολλά αυτά που παραλείψαμε και τα οποία ίσως οι πιο καλοί διδάσκαλοι θα κατανοούσαν και θα τα απέδιδαν επιτυχέστερα. Τώρα όμως που πλησιάζει η Αγία Μέρα του Πάσχα και η αγάπη σας θα λάβει το θείο φωτισμό, ενωμένη με τον Χριστό μέσω του λουτρού της Παλιγενεσίας, δηλαδή του Αγίου Βαπτίσματος, θα διδαχτείτε πάλι, αν θέλει ο Θεός, όσα πρέπει να γνωρίζετε ως χριστιανοί. Δηλαδή, θα διδαχτείτε με πόση τάξη και ευσέβεια θα πρέπει, όταν σας καλέσει ο λειτουργός, να πλησιάσετε και να μπείτε στο βαπτιστήριο, ποια είναι η σκοπιμότητα και η θεολογική σημασία κάθε λειτουργικής πράξεως και κινήσεως που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και ακόμα, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να προσερχόμαστε μετά το βάπτισμα στο Άγιο Θυσιαστήριο του Θεού, για να απολαύσετε των επουρανίων και πνευματικών μυστηρίων που βρίσκονται εκεί. Έτσι ώστε η ψυχή σας με τη διδασκαλία να διαφωτιστεί από πριν από το μέγεθος του καθενός και από τα χαρίσματα που θα σας δοθούν ως δωρεά από το Θεό. Λάμδα γάμα. Μετά από την Αγία και Σωτήρια ημέρα του Πάσχα, αμέσως από τη Δευτέρα της διακαίνησή μου, κάθε ημέρα και για όλη τη βδομάδα, αφού μετά τη Θεία Λειτουργία έρθετε στον Άγιο αυτό τόπο της Αναστάσεως, αν θέλει ο Θεός, θα ακούσετε όλες τις κατηχήσεις. Σε αυτές τις κατηχήσεις θα διδαχτείτε πάλι, ώστε να πληροφορηθείτε για ποιο λόγο και με ποιο σκοπό έχει γίνει κάθε τελετουργική μυστηριακή κίνηση, και για να πάρετε τις χαιρετικές μαρτυρίες, αποδείξεις από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και πρώτα-πρώτα θα σας μιλήσουμε για όσα γίνονται αμέσως πριν από το βάπτισμα. Κατόπιν θα μάθετε πώς ο Κύριος σας χάρισε την πλήρη κάθαρση από τις αμαρτίες σας, με το λουτρό του ύδατος και με τη ρηματική επίκληση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εφεσίων 5:26. Ακόμα πως με την ιερολογία των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος πήρατε το όνομα του Χριστού, και πώς σας δόθηκε η σφραγίδα της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, θα διδαχτείτε ακόμα και για τα άχρηστα μυστήρια, τα οποία λειτουργούνται στο θυσιαστήριο της Καινής Διαθήκης από τον Ιησού Χριστό, που πρώτος και μόνος τα λειτουργήσε σε αυτήν εδώ την πόλη. Θα διδαχτείτε δηλαδή πώς ακριβώς μας τα έχουν παραδώσει οι Άγιες Γραφές, ποια είναι η δύναμή τους και πώς και πότε πρέπει να προσέρχεται κανείς σε αυτά. Τέλος, θα διδαχτείτε πώς πρέπει στην παρούσα ζωή, με λόγια και έργα άξια της χάρης που διδεχτήκατε, να συναναστρεφόσαστε ώστε να αξιωθείτε να απολαύσετε την αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, θα σας λεχτούν αργότερα. Λάμδα Δέλτα. Λοιπόν, αδελφέ, αδερφοί μου, να χαιρόσαστε πάντοτε με τη χαρά του Κυρίου. Θα σας το ξαναπώ, να χαιρόσαστε. Φιλιππισίων 3:1 και 4:4. Γιατί έφτασε η ώρα της απολύτρωσής σας. Λουκά 21:28. Και ο υπουράνιος στρατός των αγγέλων αναμένει τη σωτηρία σας. Ακούγεται ήδη η φωνή που κράζει δυνατά στην έρημο.
Ετοιμάστε την οδό του Κυρίου, Ισαΐα 43, Μαθαίο 3:3. Ο προφήτης Ισαΐας κραυγάζει: όσοι διψάτε πορευθείτε προς το νερό, Ισαΐα 55:1. Και αλλού πάλι: ακούστε με και θα απολαύσετε τα αγαθά και θα αφρανθεί μέσα από τα αγαθά η ψυχή σας. Σε λίγο θα ακούσετε την ωραία ανάγνωση, το εδάφιο που λέει: φωτίσου, φωτίσου Νέα Ιερουσαλήμ, γιατί έφτασε κοντά σου το φως. Ισαΐα 61. Για αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ ο προφήτης Ισαΐας έχει πει: μετά από αυτά θα ονομαστείς πόλη δικαιοσύνης, Μητρόπολη πίστη Σιών. Ισαΐα 1:26. Επειδή ο νόμος προήλθε από τη Σιών και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ, και από εδώ ξεχύθηκε σε όλη την οικουμένη. Σε αυτήν απευθύνθηκε ο Ισαΐας για σας και είπε: σήκωσε ολόγυρα τα μάτια σου και κοίταξε τα παιδιά σου που είναι συναγμένα. Ισαΐα 49:18. Και αυτή αποκρίθηκε: ποιοι ξέρουν να πετύχουν ψηλά πάνω από μένα, σαν τα σύννεφα και σαν τα περιστέρια με τα μικρά τους. Ισαΐα 68. Σύννεφα σας ονόμασε για την πνευματική σας ζωή και περιστέρια για την ακεραιότητά σας. Και αλλού πάλι λέει: ποιος ξέρει από αυτά ή ποιος έχει δει παρόμοια? Μήπως και δοκίμασε για μία μονάχα ημέρα η γη ο δύναστο κετού, ή μήπως γεννήθηκε κάποιο άλλο έθνος μονομιάς? Διότι δοκίμασε ο δύναστο κετού και γέννησε Σιών τα παιδιά της. Ισαΐα 66:8. Και θα γεμίσουν όλα ανεκλάλη τη χαρά, γιατί ο Κύριος είπε: ναι, θα κάνω εγώ να γαλιάσει η Ιερουσαλήμ και να εφρανθεί ο λαός μου. Ισαΐα 65:18. Λάμδα έψιλον. Ας δώσει ο Θεός να υποθεί και για σας τώρα: γεμίστε εφροσύνη ουρανή και ας αγαλιάσει όλη η γη. Ισαΐα 49:13. Και συνέχεια: ο Θεός ελέησε το λαό του και παρηγόρησε τους ταπεινούς του λαού του. Ισαΐα 49:13. Αυτά όλα θα σας χαριστούν από τη φιλανθρωπία του Θεού που σας υπόσχεται. Εγώ θα εξαφανίσω σαν σύννεφο τις ανομίες σου και σαν ομίχλη τις αμαρτίες σου. Ισαΐα 44:22. Και εσείς, αφού θα αξιωθείτε να πάρετε το όνομα των πιστών, για τους οποίους είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, σε αυτούς που θα δουλεύσουν σε μένα, θα τους χαριστεί καινούργιο όνομα, το οποίο θα ευλογηθεί πάνω στη γη. Ισαΐα 65:15-16. Θα πείτε με φροσύνη: ας είναι ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκείνος που μας χάρισε δια του Χριστού κάθε πνευματική και πουράνια ευλογία. Εφεσίων 1:3. Από τον οποίο δεχτήκαμε την απελευθέρωσή μας με το αίμα του Χριστού και την άφεση των αμαρτιών με την πλούσια χάρη του που τη σκόρπισε σε εμάς περίσχυ. Εφεσίων 1:7-8. Και αλλού πάλι λέει: ο Θεός όμως, επειδή είναι πολύ έλεος και πολύ εύσταγος, μας αγάπησε με απέραντη αγάπη, και ενώ είμαστε πνευματικά νεκροί, εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε τη ζωή μας μαζί με τον Χριστό. Εφεσίων 2:4-5. Και πάλι: ψάλτε παρόμοιο ύμνο στο Θεό λέγοντας: όταν ο Θεός ο Σωτήρας μας φανέρωσε την καλοσύνη και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Τίτου 3:4-7. Αυτός λοιπόν ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της Δόξα, ας σας χαρίσει πνεύμα σοφίας και σας αποκαλύψει να τον γνωρίσετε ακόμα καλύτερα. Και ας φωτίζει τα πνευματικά μάτια της ψυχής σας. Εφεσίων 1:16-17. Και ας σας διαφυλάξει σε όλη σας τη ζωή, χαρίζοντάς σας τη δύναμη και το φωτισμό για κάθε λόγο, έργο και λογισμό αγαθό. Σε αυτόν ανήκει τιμή, δόξα και κράτος δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.